Έχω πει στη Βουλή, αλλά και κατηδίαν σε πολλές συσκέψεις και σε συναδέλφους, ότι η κερατέα ήταν η προπόνηση. Η προπόνηση για το όποιο ενδεχόμενο είχαμε στο μέλλον. Ποια ήταν η τακτική? Η τακτική του να οργανώνουμε φιλειρηνικές συγκεντρώσεις, να δημιουργούμε ειρηνική συγκέντρωση, να έρχεται ο κόσμος, γυναίκες, παιδιά, αθώοι. Είμαστε όλοι μαζί εκεί, εξοικειωνόμαστε και όταν αποφασίσουμε, τότε διασπυρώμεθα ανάμεσα στους απλούς ανθρώπους, τους φιλήσυχους πολίτες, τις οικογένειες, τους γέρους, τους ανθρώπους, οποιουσδήποτε άλλους, τους ηλικιωμένους, και ρίχνουμε τη Μολότοφ, το καπνογόνο και τις πέτρες ή οτιδήποτε άλλο αποφασίσουν. Αυτή είναι η μέθοδος. Η μέθοδος που αξιοποιήθηκε στην Κερατέα και την είδαμε να εξελίσσεται και στο Σύνταγμα χθες. Ενώ όλη την προηγούμενη περίοδο ήταν μια φιλειρηνική, μια ειρηνική διαδήλωση, μια ειρηνική συγκέντρωση, μια ειρηνική διαμαρτυρία ενάντια στην πολιτική που πιστεύει ο καθένας ότι πρέπει να διαμαρτυρηθεί και στην οποία δεν υπήρχε κανένα επεισόδιο. Αντίθετα, αυτά τα άγρια ΜΑΤ και αυτή η άγρια κυβέρνηση δεν έκανε ούτε μία επιχείρηση όλη αυτή την περίοδο, δεχόμενη βεβαίως και την κριτική ορισμένων άλλων πτερήγων της Βουλής και διαφόρων άλλων ανθρώπων της διανόησης, γιατί δεν επιχειρεί να καθαρίσει την πλατεία. Γιατί δεν επιχειρεί να διαλύσει τους συγκεντρωμένους, αθώους, φιλήσυχους, ύποπτους ή μη ύποπτους. Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ οπωσδήποτε χρόνο. Και σας παρακαλώ πολύ, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά εδώ στη Βουλή και χθες και σήμερα και οφείλω απαντήσεις. Σας είπα, κύριε Υπουργέ, ότι θα υπάρχει ανοχή. Ωραία. Δεύτερον, έρχεται το περίφημο βίντεο, το οποίο έτυχε και εγώ να το γνωρίζω, να το βλέπω ταυτόχρονα μαζί με όλους σας. Το βίντεο του στον τηλεοπτικό σταθμό Alter, το οποίο μου δημιουργεί και εμένα προσωπικά πάρα πολλά ερωτηματικά. Αντιδρώ, όπως είμαι απόλυτα βέβαιος, ότι αντέδρασε ο οποιοσδήποτε δημοκρατικός πολίτης. Θεωρώ ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι συμβαίνει περίεργο. Και ζητώ να το δω ο ίδιος. Να το δω ο ίδιος. Και το είδα. Και βεβαίως, αφού δείχνει αυτό το οποίο έδειξε ο τηλεοπτικός σταθμός Alter, βλέπω ότι ο αμέσως επόμενος μετά από τους τέσσερις με τις σημαίες, τα στυλιάρια και τα βαμμένα πρόσωπα, υπάρχει και ένας άλλος, το οποίο στοιχαίνει να το γνωρίζω. Από τα χρόνια της δικής μου αγωνιστικής δράσης, ένας συναγωνιστής της αριστεράς, ένας έντιμος και σεμνός αγωνιστής, ο Σύφης Καυκαλάς. Και τον οποίον τον παίρνω αμέσως τηλέφωνο. Και του λέω, Σύφη, σε παρακαλώ, στο όνομα της φιλίας μας, σε παρακαλώ, πες μου τι ήταν αυτά τα πράγματα, ποιοι ήταν αυτοί που ήταν δίπλα σου. Μου απαντά ο άνθρωπος ότι είναι αστυνομική. Ότι είναι δική σας. Λέει, κατηγορηματικά στο δηλώνω, πρόκειται περί αστυνομικών. Αυτομάτως διατάσσω έρευνα, ζητώ από τον αρχηγό της αστυνομίας, ο οποίος οφείλω να πω ότι αμέσως ζήτησε έρευνα προς όλες τις κατευθύνσεις, με κατεύθυνση να ολοκληρωθεί η έρευνα, αν είναι δυνατόν, τις επόμενες ώρες μέσα στη νύχτα. Και πράγματι μέσα στη νύχτα έγιναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν. Με αυστηρότητα, με σοβαρότητα, με τις καταθέσεις, όπως επιβάλλει ο νόμος, όπως επιβάλλει το δημοκρατικό μας πολίτευμα και όπως επιβάλλουν οι κανόνες λειτουργίας της αστυνομίας. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί. Ποια είναι οι πληροφορίες μέχρι στιγμής, τις οποίες καταθέτω ενώπιόν σας? Οι συγκεκριμένοι τρεις-τέσσερις οι οποίοι βρέθηκαν εκεί, αυτούς που είδαμε με βαμμένα πρόσωπα, ημίγυμνοι, με κάποια σίδερα στα χέρια, αυτοί προέρχονταν από μια επιχείρηση απεγκλωβισμού, η οποία έγινε σε μια καφετέρια στην οδό Όθωνος, όπου ευρισκόμενοι αυτοί εκεί, με σημαίες και διάφορα άλλα, όπως τους είδατε με τα σίδερα, δέχθηκαν την επίθεση αγανακτισμένων πολιτών, κάποιων άλλων πολιτών, οι οποίοι τους εγκλώβισαν μέσα στην καφετέρια και από εκεί βομβάρδιζαν την αστυνομία με τηλεφωνήματα να σωθούν. Όπως λοιπόν μου αναφέρει ο αρχηγός της αστυνομίας, ο κύριος Οικονόμου, και δεν έχω κανένα απολύτως λόγο να μην δεχθώ την εξήγησή του, γιατί προκύπτει και από τα στοιχεία και από τα περιστατικά, η αστυνομία επιχείρησε δια την διάσωσή τους. Βεβαίως, επειδή όλη η παρουσία τους είναι παρουσία η οποία δημιουργεί ερωτηματικά, επαναλαμβάνω, σε όλους, για το λόγο αυτό, εγώ ζήτησα να συνεχιστεί και να πάει σε βάθος η έρευνα. Αυτομάτως όμως προσήλθαν οι ίδιοι με τηλεφώνημα, όπου ζήτησαν να καταθέσουν, λέγοντας ότι διαμαρτυρόμενοι, μάλιστα, γιατί τους θεωρεί
το Alter ανθρώπους της αστυνομίας και τραμπούκους, δηλώνοντας ότι πρόκειται περί συνδικαλιστών της ΕΘΕΛ. Και γι' αυτόν τον λόγο η έρευνα ζήτησαν να ολοκληρωθεί χθες το βράδυ. Όσους βρήκαν κατέθεσαν χθες το βράδυ, όπου επιβεβαίωσαν ότι πράγματι είναι εργαζόμενοι στο χώρο της ΕΘΕΛ. Το ίδιο επιβεβαίωσε και το συνδικάτο τους. Το ίδιο επιβεβαιώνουν και άλλοι εργαζόμενοι στους οποίους μπορώ και εγώ να απευθύνομαι λόγω της δικής μας προσωπικής και πολιτικής σχέσης. Ωστόσο όμως, επειδή υπάρχουν οι πληροφορίες ότι ορισμένοι εξ αυτών που βρέθηκαν εκεί στο χώρο συμμετείχαν και σε διάφορες καταδρομικές επιθέσεις με μηχανάκια σε σπίτια πολιτικών, γι' αυτό το λόγο η έρευνα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται πλέον με την εποπτεία της εισαγγελικής αρχής. Μάλιστα.